Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Θα δούμε μαζί και απόψε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε σημαντικές αναλλαγές στον καιρό και έχουμε και σημαντικότατα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί καταρχήν προς το παρόν στην Δυτική Θεσσαλία από την ισχυρότατη βροχόπτωση. Μια περίεργη κατάσταση με επίθεση σε μαθητές σχολείου είχαμε στο Βελιγράδι, ενώ η προεκλογική εκστρατεία συνεχίζεται από την πλευρά των κομμάτων. Η είδηση του τελευταίου 24ωρου είναι το γεγονός ότι πολλά κόμματα, πολλοί πολιτικοί σχηματισμοί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόπηκαν από την πλευρά της δικαιοσύνης. Το πού θα πάνε οι ψηφοφόροι του κόμματος Κασιδιάρη είναι το μεγάλο πολιτικό ερώτημα για αυτές τις εκλογές. Να δούμε όμως τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στο Βελιγράδι για περιστατικό με πυροβολισμού σε δημοτικό σχολείο. 9 νεκροί, εκ των οποίων 8 παιδιά μέχρι στιγμή. Πηγή του Σερβικού Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα μέσα σε τάξη όταν ξαφνικά ο δράστης έβγαλε το όπλο που είχε φέρει μαζί του και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Ο μαθητής, μάλιστα έντρομος, πήρε τηλέφωνο και ειδοποίησε τις αρχές για το έγκλημα. Σοκάρουν οι περιγραφές από τους πυροβολισμούς σε δημοτικό σχολείο στο Βελιγράδι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 8 μαθητές έχουν πέσει νεκροί, καθώς και 2 ενήλικες. Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όταν ένας 14χρονος μαθητής πήρε το όπλο του πατέρα του και πήγε στο σχολείο Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ στο Βελιγράδι. Αφού τσακώθηκε με τον φρουρό του σχολείου, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Telegraph, στη συνέχεια μπήκε μέσα στο κτίριο πυροβολώντας και κατευθύνθηκε προς μια αίθουσα. Μαρτυρίες αναφέρουν πως άνοιξε την πόρτα και πυροβόλησε την καθηγήτρια. Στο σημείο αυτό, μαθητές που βρίσκονταν μέσα στην τάξη έπεσαν πάνω του προσπαθώντας να τον αφοπλίσουν. Ο δράστης συνέχισε να πυροβολεί παρά το γεγονός ότι ήταν πεσμένος στο έδαφος. Αργότερα, η καθηγήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που υπέκυψε στα τραύματά της. Εκτός από τον φρουρό και την καθηγήτρια, ο δράστης κατάφερε και σκότωσε συνολικά 8 μαθητές. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 14χρονος έφερε μαζί του ένα σακίδιο με σφαίρες ή βόμβες Μολότοφ. Παράλληλα, συμμαθητές του φαίνεται να δήλωσαν πως πρόσφατα είχε πάρει ένα κακό βαθμό στο σχολείο. Ο ανήλικος δράστης πάντως έχει συλληφθεί. Αστυνομικοί με κράνη και αλεξίσφαιρα γυλαίκα απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το δημοτικό σχολείο Βλάντισλαβ Ρίμπνικαρ, στη συνοικία του κεντρικού Βελιγραδίου Βράτσαρ, όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Είδα παιδιά να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο και να ουρλιάζουν. Ήρθαν γονείς πανικόβλητοι. Αργότερα άκουσα τρεις πυροβολισμούς, είπε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTS, μια μαθήτρια που φυτά σε παρακείμενο γυμνάσιο. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο και διενεργείται έρευνα για τα κίνητρα πίσω από την επίθεση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι επιθέσεις πάντως είναι ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο στη Σερβία, όπου οι νόμοι περί οπλοκατοχής είναι πολύ αυστηροί. Ωστόσο, τα Δυτικά Βαλκάνια βρίθουν από εκατοντάδες χιλιάδες παράνομα όπλα έπειτα από τους πολέμους και τις ταραχές της δεκαετίας του 90. Οι σερβικές αρχές έχουν χορηγήσει αμνηστία σε πολλούς ιδιοκτήτες που παρέδωσαν ή δήλωσαν τα παράνομα όπλα τους. Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό για τα δεδομένα της Μαγνησίας είχαμε στην Αγριά σήμερα τα ξημερώματα. Αφού διέριξαν ένα κατάστημα στο οποίο φιλοξενείται ένα ATM, στη συνέχεια με εκρηκτικό μηχανισμό τίναξαν το ATM στον αέρα και πήραν τα χρήματα. Μεγάλη έρευνα έχει ξεκινήσει από την αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών που τα ξημερώματα περίπου στις 3.30 ανατείναξαν ATM στην περιοχή της Αγρίας Βόλου. Οι δράστες που πιθανολογείται ότι ήταν 3 στον αριθμό μετά από συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να αποσπάσουν ποσό άνω των 100.000 ευρώ. Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής ξύπνησαν από το θόρυβο της έκρηξης. Στο σημείο σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο ATM όσο και σε κατάστημα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Τα παράθυρα του καταστήματος έσπασαν, με συνέπεια ο ιστορικός χώρος του καταστήματος να γεμίσει με σκόνη και θραύσματα. Αυτόπτες μάρτυρες πάντως στο περιστατικό τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα για τα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες. Την ίδια ώρα γίνεται γνωστό ότι καταστράφηκαν και περίπου 4.000 ευρώ χαρτονομίσματα. Το πρωί ήρθαμε γύρω στις 7.30 ώρα, όπως ανοίγουμε κάθε μέρα, και είδαμε γύρω-γύρω, είχε έρθει ήδη η αστυνομία, είχε περιμετρικά κορδέλες. Υπήρχαν γύρω-γύρω σπασμένα γυαλιά, κομμάτια από το μηχάνημα, εξαρτήματα. Και κατάλαβα αμέσως ότι πρέπει να έγινε κάποια έκρηξη, κάποια προσπάθεια για διάρρηξη. Αυτό δεν. Παίρνανε αποτυπώματα σε κάποια φάση, μετά είχαν έρθει αστυνομικοί, αυτό. Αλλά πρέπει να γίνει κάποια στιγμή τα χαράματα, που η γύρω περιοχή δεν φωτίζεται πολύ τη νύχτα. Οπότε ήταν ευκαιρία για αυτούς να δράσουν, φαντάζομαι, τη νύχτα. Εκείνη την ώρα που είχαν έρθει οι αστυνομικοί δεν είχε κόσμο. Μετά άρχισαν και μαζεύονταν και κοιτούσαν γύρω-γύρω. Το βράδυ δεν έχει πολύ φωτισμό το πάρκο. Ναι. Οπότε από τις 11-12 και μετά, που οι περισσότεροι κλείνουν γύρω-γύρω στην περιοχή, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Τώρα αυτοί για τα χρήματα πήγαν περισσότερο, δεν ήταν κάτι για φθορά περισσότερο δηλαδή. Περισσότερο για τα χρήματα. Πρέπει να έγιναν ζημιές στο κατάστημα ακριβώς πίσω από το ATM.
Γιατί από την απτωστικό κύμα, μάλλον τη εκρήξεω, πρέπει να έχουν κάποια τζάμια ή πανεσπάσανε μέσα κάτι τέτοιο. Κατάστημα που βρίσκεται ακριβώ πίσω από το μηχάνημα, ναι. Η έρευνα τη αστυνομία βρίσκεται σε εξέλιξη τι τελευταίε ώρε, ενώ εξετάζεται και βιντεοληπτικό υλικό από τι κάμερε ασφαλεία του καταστήματο. Στον τόπο του περιστατικού εντοπίστηκε και εκρηκτικό μηχανισμό. Οι δράστε πάντω εισέβαλαν και μέσα σε αρτοπείο που βρίσκεται ακριβώ δίπλα και έκλειψαν μέρο εξοπλισμού. Επίσκεψη στην εκλογική περιφέρεια της Β' Πειραιός πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, από την Νίκη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση του Αρείου Πάγου για το κόμμα Κασιδιάρη και εξαπέλυσε επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25. Θλιβερές εξαιρέσεις χαρακτήρισε Τσίπρα και Βαρουφάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Νίκη για τη στάση που κράτησαν στην υπόθεση με το κόμμα Κασιδιάρη. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Β' Πειραιά, μιλώντας σε συγκεντρωμένους, δήλωσε υπερήφανος ως προοδευτικός και δημοκρατικός πολίτης που η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν εκείνη που πρωτοστάτησε και κέρδισε τη μάχη, όπως είπε, απέναντι στο νεοναζιστικό μόρφωμα. Σώσαμε ένα ανάχωμα δημοκρατίας. Η ρύθμιση την οποία ψηφίσαμε στη Βουλή δοκιμάστηκε στην πράξη και είχε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και είμαι υπερήφανος σήμερα ως δημοκρατικός προοδευτικός πολίτης, που η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή η οποία πρωτοστάτησε και κέρδισε τη μάχη. Ήταν μια μάχη για τη δημοκρατία. Επέλεξε ο δήθεν προοδευτικός και αριστερός ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι από αυτό το μέτωπο κοινής λογικής και δημοκρατίας, το οποίο ορθώσαμε εμείς. Μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος κύριος Βαρουφάκης μας είπε δεν πρέπει να αποκλειστεί το κόμμα του Κασιδιάρη από τη Βουλή, δύο θλιβερές εξαιρέσεις, οι οποίες σήμερα πρέπει να λογοδοτήσουν και αν μη τι άλλο να ζητήσουν συγγνώμη από όλους τους δημοκρατικούς πολίτες και να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να σταματήσουν, έστω και τώρα, να ψαρεύουν στα θολά νερά της οργής, της διαμαρτυρίας, του θυμού, αυτά τα νερά που τους έφεραν κάποτε την άκρα αριστερά μαζί με την άκρα δεξιά ενωμένες στις πλατείες του θυμού και του αντιμνημονιακού αγώνα. Η Ελλάδα του 2023 δεν είναι η Ελλάδα του 2012, δεν είναι η Ελλάδα του 2015, δεν είναι η μαύρη Ελλάδα που παρουσιάζεται στα τηλεοπτικά σπότ του ΣΥΡΙΖΑ. Με απόφαση που ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ, κατά την ανακήρυξη των κομμάτων που θα πάρουν μέρος στις εκλογές της 21ης Μαΐου, κόπηκε το κόμμα Έλληνες του Κασιδιάρη, δημιουργώντας ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Για οριστική κατάλυση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος κάνει λόγο ο Ηλίας Κασιδιάρης στην πρώτη του δήλωση, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μπλοκάρει τη συμμετοχή του κόμματός του Εθνικό Κόμμα Έλληνες στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023. Αναλυτικά, ο καταδικασμένος για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης δήλωσε: «Απόψε καταλήφθηκε οριστικά το Δημοκρατικό Πολίτευμα και μισό εκατομμύριο Έλληνες στερούνται το ύψιστο δικαίωμα να ψηφίσουν το κόμμα της επιλογής τους. Το Εθνικό Κόμμα Έλληνες στοχοποιήθηκε παράνομα γιατί είναι το πιο έντιμο και καθαρό κόμμα της εγχώριας πολιτικής σκηνής. Αναμέναμε αυτή την πρωτοφανή εκτροπή και είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα. Αύριο το απόγευμα θα λάβουν χώρα οι επίσημες ανακοινώσεις μου». Από την πλευρά της, η Βάσο Πανταζή, δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη, ανέφερε: «Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν θα στηρίξει κανένα άλλο κόμμα. Αύριο θα αποφασίσει τις περαιτέρω νομικές του ενέργειες». Ανακηρύχθηκαν πάντως από τον Άριο Πάγο το βράδυ της Τρίτης οι συνδυασμοί των κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ο Άριος Πάγος έδωσε το πράσινο φως για το ΕΑΝ του Αναστάσιου Κανελόπουλου, ενώ με ψήφους 9-1 αποφασίστηκε το μπλόκο στη συμμετοχή του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη Εθνικό Κόμμα Έλληνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μέλος της σύνθεσης, ο αεροπαγήτης Φώτης Μουζάκης, είχε άποψη ότι ο νόμος είναι αντισταγματικός. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά για το σκεπτικό της απόφασης, το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη θεωρήθηκε ότι είναι συνέχεια της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, της οποίας έχουν καταδικαστεί στελέχη, ενώ μελή της εντοπίστηκαν στα ψηφοδέλτια. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για όσους θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στη στέγη με την επιδότηση να φτάνει ακόμα και το 70%. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό έως και 75% την εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία στην οικοκυριά και 60% για τους αγρότες, ενώ το συνολικό ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 16.000 ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά έως 10.000 ευρώ για αγρότες. Αφορά 4 κατηγορίες πολιτών.
Η πρώτη είναι για αυτούς που έχουν εισόδημα ατομικό έως 20.000 ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000, τα ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι αυτοί που έχουν εισόδημα ατομικό από 20 έως 40.000 και οικογενειακό πάνω από 40.000 και βέβαια η τελευταία κατηγορία είναι των αγροτών. Η επιδότηση σε αυτούς ανέρχεται σε 75% στις τρεις πρώτες κατηγορίες και μέχρι 16.000 επιδότηση. Για δε τους αγρότες είναι 60% επιδότηση και μέχρι 10.000. Βέβαια για όσους θα χρησιμοποιήσουν μπαταρία η επιδότηση για τις τρεις κατηγορίες είναι 100%, το ποσό δηλαδή που θα επιδοτηθούν για την δαπάνη αγοράς μπαταρίας και για την άλλη κατηγορία είναι 90%. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικροφωτοβολταϊκό σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στη ΔΔΕ μέχρι τις 30 Ιουνίου και μέχρι όμως κάλυψης του ποσού που προβλέπει για κάθε κατηγορία. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες να υποβάλουν αυτή την αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται για αυτούς που έχουν υπογράψει σύμβαση με τη ΔΔΕ. Δεν έχουν δικαίωμα δηλαδή όλοι οι πολίτες, αυτοί που έχουν υπογράψει τη σύμβαση και δεν έχουν κάνει τη σύνδεση. Είναι ένα πρόγραμμα που σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας πιστεύουν, έχουν υπολογίσει ότι θα καλύπτει κάθε νοικοκυριό ετήσια 3.000 δαπάνη σε κατανάλωση ρεύματος. Ενισχύονται λοιπόν έτσι τα νοικοκυριά με φωτοβολταϊκά στη στέγη και έτσι μειώνουν το κόστος δαπάνης του νοικοκυριού τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού φτάνει ως και 75% για νοικοκυριά και 60% για αγρότες. Η επιδότηση για μπαταρία είναι 90% και 100% ανάλογα με τη εισοδηματική κατηγορία. Να έρθουμε τώρα στο κόστος της ενέργειας, το οποίο είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό νοικοκυριό. Φωτιά και λάβρα είναι τα τιμολόγια του ρεύματος. Οι ακαθαριστικοί λογαριασμοί φυσικού αερίου το τελευταίο διάστημα προκαλούν έντονη ανησυχία. Τιμές φωτιά, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι της Ένωσης Καταναλωτών. Υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές που έχουν διαμαρτυρηθεί και σε επίπεδο μαγνησίας ότι παρά το ότι δεν είχαν μεγάλη κατανάλωση, καλούνται να πληρώσουν πολύ μεγάλα ποσά. Στα χθεσινά μας αποτελέσματα, τρεις ομάδες εργασίας της Ένωσης Καταναλωτών έβγαλαν αποτελέσματα τα οποία δείχνουν την πλήρη κατάρρευση της τιμής του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, την οποία πτώση τιμής δεν την είδαμε να ακολουθείται και στην Ελλάδα. Παρόλο που η πτώση ήταν ελάχιστη, η τιμή, η απόλυτη τιμή παραμένει υψηλή. Στο δεύτερο εξάμηνο παρατηρούμε ότι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση λόγω της προτεραιότητας της ζήτησης στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Αυτό δημιουργεί έναν πολύ μεγάλο φόβο για όλους τους καταναλωτές και για εμάς που επεξεργαζόμαστε τους αριθμούς. Και εκτός από την υψηλή ζήτηση θα δούμε και τιμολόγια να αυξάνονται. Για παράδειγμα, αρκετά μέλη έρχονται στο γραφείο μας και μας ενημερώνουν ότι χρειάζονται καθοδήγηση για τη ρύθμιση των χρεών τους. Οι λογαριασμοί τους είναι έναντι και τα ποσά είναι υπέρογκα. Οι χρεώσεις του φυσικού αερίου δεν έχουν καμία σχέση με τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάποιες από τις περιπτώσεις των πελατών βλέπουμε αλλαγή συμβολαίου και αλλαγή χρεώσεων. Αυτές οι χρεώσεις είναι 3 φορές παραπάνω από το σωστό και από το μέσο όρο. Οπότε τώρα πια μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι δεν φταίει 100% ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση πρέπει να προστατέψει τους καταναλωτές και να κάνει έλεγχο χρεώσεων χθες. Διότι δεν ξέρουμε τι φθινόπωρο μας ξημερώνει. Το μήνυμα είναι συγκεκριμένο και από την Ένωση Καταναλωτών προς την κυβέρνηση να βρει τρόπους ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση για τις τιμές. Να έρθουμε τώρα στις πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες θα συζητήσουμε με την καλεσμένη μας, την κυρία Διώτη, πρώην βουλευτήνα και υποψήφια με το Μέρα 25 στην Λάρισα. Καλησπέρα κυρία Διώτη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Φαίνομαι λίγο θολά, αλλά εντάξει. Καιρό έχουμε να σας δούμε. Ναι, πολύ καιρό, αλήθεια. Πολύ καιρό. Πότε ήταν, 14, 15 ήτανε?
Ήταν το 2015, όπου και παραιτήθηκε το 2015 μετά το δημοψήφισμα και την προκήρυξη των εκλογών και την υπογραφή του μνημονίου από το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν ξανέβαλε ποτέ υποψηφιότητα, παραιτήθηκα και δεν ξανασυμμετείχα σε πολιτικό κου. Μα και εσείς τώρα ολόκληρη βουλευτική έδρα δεν την αφήνεις έτσι εύκολα. Η βουλευτική έδρα πάντως δεν είναι, δεν την έχεις για να την κρατήσεις. Έτσι, αν αλλάζει ο χώρος, ο πολιτικός, ο οποίος βρίσκεσαι και πολιτική και, και πρόταση και νομοθετεί κάτι άλλο και όλα τα χρόνια αντιτασσόσουνα σε αυτό και ξαφνικά υπογράφει ένα μνημόνιο, δεν ξέρω γιατί να κρατήσεις την βουλευτική σου έδρα. Νομίζω ότι απέναντι στον εαυτό σου και απέναντι τους ανθρώπους με τους οποίους συλλογικά έδωσε μία μάχη, έπρεπε να είσαι εντάξει, δεν ξέρω, και πιστεί σε αυτό το πράγμα που, για το οποίο εκλέχτηκες. Οπότε δεν το θεωρούσα αυτονόητο, να σας πω την αλήθεια. Δεν το μετάνιωσα στιγμή. Δεν το θεωρούν όλοι αυτονόητο αυτό που λέτε, ξέρετε. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό που σας λέω. Αυτό έχει να κάνει με την εξουσία. Ναι. Μάλλον δεν είναι αυτονόητο. Εγώ θεωρώ ότι πάντως ότι η εκλογή οποιοδήποτε ας πούμε στη Βουλή, ειδικά όμως τότε για την αριστερά, και εγώ το σημειώνω πάρα πολύ αυτό, το να είσαι βουλευτής είναι ένα εργαλείο. Έτσι, συμμετέχεις από ένα συγκεκριμένο πόστο και από ένα συγκεκριμένο μετερίζει για να ανοίξεις δρόμους και να κάνεις παρεμβάσεις. Οπότε δεν είναι ξέρετε, αυτός ο σκοπός. Από τη στιγμή που αυτός ο σκοπός σταμάτησε να υπάρχει, αυτονόητα, να το πω έτσι, δεν ξανέβαλε το ψηφιότητα και φυσικά παραιτήθηκα και από τον πολιτικό χώρο, τον οποίο, ας πούμε, πολλά χρόνια υπηρετούσα, ακριβώς γιατί άλλαξε ο ίδιος, δεν άλλαξα εγώ. Είναι πολύ πάντως δύσκολο, όχι δύσκολο. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή αναπαραγωγή της εξουσίας και σημειοκεξουσίας με τον γιατί να μην το κάνουμε, γιατί να μην το κάνουμε, κυρία Διώτη. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απαντήσεις για το τι έκανε και το τι είπε τότε και το τι έκανε τελικά δεν έχει δώσει μέχρι τώρα. Πέρα από τη λέξη αυταπάτες, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι άλλο. Μας είχατε υποσχεθεί μια επανάσταση όπου η χώρα θα έμενε στο ευρώ και θα κουρεύατε και τα χρέη και θα διώχνατε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και τελικά... Άκρο. Εσείς τα λέγατε αυτά, δεν τα έλεγα εγώ. Ναι, τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και να σας πω την αλήθεια, ακριβώς όμως αυτά τα πράγματα τα οποία διακήρυτε, τα πράγματα αυτά στο τέλος δεν έκανε. Θέλω να πω ότι όταν προετοιμάζεσαι, όταν θέλεις να πάνεις να κάνεις μια σύγκρουση, γιατί περί σύγκρουσης επρόκειτο, έτσι, δεν θα άνοιγε κανένας τις πόρτες για να σε υποδεχτεί. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια κρίσης, νεοφιλελεύθερων πολιτικών, έναν κόσμο ο οποίος, αν θυμάστε πολύ καλά, εκείνη η κινηματική άνθηση με τον κόσμο στον δρόμο από το 2007 και μετά, ειδικά μετά το 2010 και την ψήφιση, ας πούμε, τότε από το ΠΑΣΟΚ του Μνημονίου, υπήρχε μια διεργασία, ας πούμε, κοινωνική και μια άνθηση πάρα πολύ μεγάλη διεκδίκησης και ετοιμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε και μετά δεν έκανε καμία αυτοκριτική. Ακριβώς αυτό που είπε, ότι συντάχθηκε με το, να το βάλω σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, με το τέρας το οποίο κυνηγούσε. Έτσι. Δηλαδή, εφάρμοσε πράγματα που ήταν αντίθετα από αυτά που πίστευε και αυτά που διακήρυτε. Δεν έκανε τη σύγκρουση που, κατά τη γνώμη μας, όλων των ανθρώπων που φύγαμε από τότε, από το 2015 και μετά. Η σύγκρουση που απαιτούνταν να γίνει και με τα μεγάλα συμφέροντα, γιατί δεν είναι μόνο τι κάνεις με την αξιοποίηση. Έχω δε την εντύπωση ότι σας έχουν και λίγο έτσι σαν μαύρο πρόβατο εσάς που φύγατε. Δηλαδή, έτσι μεταξύ μας όπως είμαστε, νομίζω ότι καλημέρα δεν σας λένε από τότε, έτσι δεν είναι? Εντάξει, εγώ μπορεί. Νομίζω ούτε και εμείς, αν θέλετε, πολιτική καλημέρα. Το ξέρω αυτό, ναι, έτσι. Μωρέ, ούτε απλή καλημέρα δεν λέτε. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν είναι κακό να το παραδεχτείτε. Ούτε καλημέρα δεν λέτε. Ναι, δεν είναι όμως εκεί τα ζητήματα, αν θέλετε καλημέρα, γιατί στο ανθρώπινο ή με τους ανθρώπους με τους οποίους αγωνίστηκες και έδωσες αγώνες, δεν μπορείς ξαφνικά να πεις ότι σταματάω να μιλάω. Πολιτικά όμως κόπηκε ένας διάβλος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ, μάλλον και για εμάς που φύγαμε, ήταν πάρα πολύ τραυματικός, κυρίως γιατί αυτό που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κοινωνικά. Δεν είναι το προσωπικό ζήτημα. Κοινωνικά αυτό που προκάλεσε ήταν μια στιγματικοποίηση της κοινωνίας, γιατί μετέτρεψε σαν ιδεολογία
ομολογία, έτσι ήρθε και κάτι, αν θέλετε, κοινωνικά, ότι όλοι είναι ήδη. Ωραία. Οπότε αυτό. Δηλαδή θα ξανασυνεργαστείτε, ας πούμε. Αφού δεν κόψατε και την καλημέρα, άμα τεθεί θέμα μετά τις εκλογές, πάλι μαζί θα είστε. Δεν είναι έτσι. Οι καλημέρες δεν είναι, είναι στο ανθρώπινο. Νομίζω γι' αυτό σας λέω ότι τα ζητήματα είναι πολιτικά. Η, από την πλευρά του ΜΕΡΑ25, που αυτή τη στιγμή με το συνδυασμό τον οποίο εγώ αυτή τη στιγμή θα το υποψηφιότητα, τα ζητήματα λύνονται σε ένα. Τα ζητήματα συνεργασίας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε απλή αναλογική. Έτσι. Αυτό είναι το σύστημα και είναι ένα σύστημα το οποίο είναι δημοκρατικό αρκετά και ιδιαίτερα και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχει εφαρμοστεί. Γιατί τα μικρότερα κόμματα ελέγχουν, αν θέλετε, τα μεγαλύτερα. Και είναι αυτά που θέτουν πολύ συχνά και πιέζουν προς μια ατζέντα της δικής τους κατεύθυνσης. Άρα λέω ότι όλα τα ζητήματα στα συνεργασίας γίνονται σε μια πολιτική βάση και σε ένα ελάχιστο πρόγραμμα συμφωνίας. Από την πλευρά του ΜΕΡΑ25, όταν έχουν γίνει εκκλήσεις και προτάσεις για συναντήσεις όλο τον προηγούμενο διάστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε όλο αυτό, όχι μόνο δεν απαντούσε, έτσι, αλλά και με μια αλαζονία μέχρι πρότινος έλεγε ότι εμείς δεν θέλουμε κυβέρνηση κειμένων, δεν έβλεπε καν τις αριστερές, αν θέλετε, δυνάμεις, αφενός. Και αφετέρου έλεγε ότι εγώ δεν θα συνεργαστώ με κανέναν, γιατί θα βγω πρώτο κόμμα. Και ξαφνικά έχει αλλάξει 3-4 γραμμές. Αντιλαμβάνεστε ότι την ευθύνη για την πολιτική αλλαγή δεν τη φέρνει για την οποιαδήποτε συνεργασία, τη φέρνει αυτός που δεν απαντάει, όχι αυτός που βάζει πολιτικά τα ζητήματα. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να κυβερνήσει, δεν θέλει να συνεργαστεί, ακριβώς η πολιτική του είναι πολιτική. Τελικά θα μας φέρετε τη δραχμή ή όχι? Εντάξει. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση η οποία έχει γίνει και... Γιατί γελάτε? Είναι για γέλια, ναι, ομολογουμένως. Γελάω να σας πω γιατί. Γιατί η όλη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε για το Δήμητρα, ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε και χρόνια στη δημοσιογραφία, ότι έγινε όλο αυτό το πράγμα με έναν τρόπο που το αξιοποίησε η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έτσι ως όπλο για να χτυπήσει, για να επανέλθουμε σε μια συζήτηση του 2015 αυτού. Να σας διακόψω λίγο, να το διευκρινίσουμε. Είστε στο ΜΕΡΑ25 από την πλευρά Λαφαζάνη, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Όχι, δεν υπάρχει ο Λαφαζάνης στο ΜΕΡΑ25. Όχι, ο Λαφαζάνης δεν είναι. Η λαϊκή συσπήρωση, πώς το λέτε? Υπάρχει μια συνεργασία εκλογική του ΜΕΡΑ25 με τη ΛΑΕ, στην οποία δεν συμμετέχει ο κ. Λαφαζάνης. Ο κ. Λαφαζάνης μας έχει αφήσει σε Ισπανία και έχει πάει σε άλλο τρόπο. Εσείς είστε από τη ΛΑΕ? Εγώ βρίσκομαι, είμαι ανεξάρτητη, είμαι ανένταχτη αριστερή και συνεργάστηκα με το ΜΕΡΑ25 τώρα. Το ΜΕΡΑ25 από το 2019 είχε καταθέσει μια πρόταση για ένα εναλλακτικό εργαλείο, το οποίο είναι αυτή η περίφημη Δήμητρα, το οποίο συζητιέται πάρα πολύ και το οποίο απλά είναι μια πλατφόρμα ψηφιακή, στην οποία απέναντι σε ένα χαράτσο με τα τραπεζών, εσύ έχεις ένα εργαλείο μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας, όπως μας έχουν πολύ συνηθίσει τα τελευταία χρόνια και η κυβέρνηση με τα Fuel Pass κτλ., για να κάνεις μια συναλλαγή χωρίς να χαρατζώνει η τράπεζα. Αυτό λοιπόν αξιοποιήθηκε ως εργαλείο για να επαναληφθεί μια συζήτηση το 2015, να πέσει μια τροποκρατία, κλείνουν οι τράπεζες, δεν κλείνουν οι τράπεζες, δεν θα γίνουν συναλλαγές, δεν γίνουν συναλλαγές. Νομίζω ότι όλη αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, όσο και αν προσπαθήθηκε με έναν τρόπο να πούμε ότι υπάρχει τραχμή, ότι ξαναγυρνάμε στην τραχμή, είναι ένα εργαλείο εντός ευρώ και δεν υπάρχει κανένα, είναι ένα σχέδιο το οποίο έχεις. Όπως πολύ σωστά υπόθηκε, όταν πας για πόλεμο, προετοιμάζει και μια μάχη. Το έχεις, δεν μπορείς να πολεμήσεις. Ωραία. Αντίστοιχα, και εδώ έχεις ένα αλλακτικό σχέδιο, οποιαδήποτε θήκη. Παράλληλα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε αυτό το πλαίσιο, αρκεί να μην υπηρετήσεις τράπεζες, αλλά να υπηρετήσεις τον κόσμο που αυτή τη στιγμή χαρατζώνεται και ο έπρος, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης που κάνει μια συναλλαγή. Λοιπόν, οπότε είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι ούτε επιστροφή στην δραχμή. Δεν είναι οτιδήποτε τέτοιο. Νομίζω ότι η απάντηση του 2015 που υπήρξε το μακρύ καλοκαίρι του 2015, που ο κόσμος είπε όχι απέναντι στα μνημόνια και σε όλα αυτά, παρόλο ότι η ντροπή πήρε το πράγμα, νομίζω ότι δεν πρόκειται να πέσουμε ξανά σε μια λούπα με φόβου και τρομοκρατία. Άρα, αυτή είναι η συζήτηση. Ναι, αλλά θα τις κρατικοποιήσετε τις τράπεζες, έτσι δεν είναι? Η πρόταση που ΜΕΡΑ25 Συμμαχία έχει τη ρήξη είναι ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή
Εδώ που οι τράπεζες, όπως βλέπετε, καταραίουν, ας πούμε, στην Ευρώπη, και μάλιστα τράπεζες όπως είναι στην Ελβετία, η Credit Suisse, η οποία ήταν ένας κόμβος. Μία τράπεζα κατέρευσε, δεν καταραίουν οι τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα είναι μια χαρά. Όχι, δεν είναι μια χαρά το τραπεζικό σύστημα. Βασιλεύει. Νομίζω ότι οι οικονομολόγοι μπορούν να το συζητήσουν. Θα σας πω, το τραπεζικό σύστημα είναι μια χαρά γιατί κάποιος το στηρίζει από πίσω. Και αυτός που το στηρίζει από πίσω είναι το δικό μας εισόδημα. Οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή τη στιγμή και να πούμε ότι ένας κόσμος παίρνει ανάσα και παίρνει η κοινωνία μια στροφή, είναι στο να μπορέσει να φτιάξει τράπεζες οι οποίες εξυπηρετούν τον κόσμο και δεν λειτουργούν σαν τοκογλύφι. Άρα, από τη δική μας πλευρά, το να έχεις μια τράπεζα η οποία άσκει δημόσια πολιτική, το να έχεις μια τράπεζα η οποία είναι αναπτυξιακή και δημόσια και στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στον τομέα, ας πούμε, των ιδιωτικών χρεών και στον τομέα, ας πούμε, της καθημερινότητας των ανθρώπων για να μπορέσεις να κάνεις οποιαδήποτε συναλλαγή, είναι κομβικό σημείο για να μπορέσεις να αλλάξεις πολιτική. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή λειτουργούν αυτό ακριβώς που σας είπα, παρασιτικά και ως τοκογλύφτη. Εάν κάποιος είναι δανειολήπτης, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι κάνει η τράπεζα, ας πούμε, σε σχέση με το δανειό του. Εάν κάποιος είναι μικρομεσαίος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά πόσο χαράτσι πληρώνει στην τράπεζα σε σχέση με τις συναλλαγές με τα ποσά τα οποία εισπράττει. Άρα θέλω να πω ότι οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής χωρίς δημόσια τράπεζα δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, λοιπόν, υποψήφια στη Λάρισα, λοιπόν, με το Μέρα 25. Είναι συμμαχία για τη ρήξη, όλοι μαζί. Είναι εκλογική συμμαχία. Για πείτε το, ναι, το τίτλο, γιατί. Ναι. Είναι Μέρα 25, συμμαχία για τη ρήξη. Μάλιστα, ωραία. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε και ένα μωρό και πρέπει να τα προλαβαίνετε όλα. Έχω το παιδί, δεν είναι μωρό πια, είναι 10 χρονών. Πόσο είναι, εντάξει, πόσο είναι. Είναι 10 πια. Ναι, να σας ζήσει. Έμεινα στο ότι ήταν όταν ήταν μωρό. Να είστε καλά, κυρία Διάντη. Ευχαριστούμε πολύ. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των αγροτών για τις χαμηλές τιμές που καλούνται να πουλήσουν τα σιτήρα, ενώ την ίδια ώρα η ενεργειακή κρίση πλήττει συνεχώς τον κλάδο τους. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των αγροτών στην Ανατολική Ευρώπη, όπως και στη χώρα μας, κατά των εισαγωγών ουκρανικών σιτηρών και αλεύρων. Οι έμποροι τα αγοράζουν με χαμηλές τιμές και με αυτόν τον τρόπο παραμένουν στα αζήτητα ευρωπαϊκά προϊόντα, ενώ τα αποθέματα, οι αποθήκες των παραγωγών είναι γεμάτες, αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα εν ώψη του αλωνισμού και της νέας οδειάς. Η χρονιά, έτσι όπως προδιαγράφεται, δεν είναι και τόσο ευίωνη για τα σιτηρά. Βέβαια, τα κόστη που έχουμε μέχρι τώρα καταβάλει για να καλλιεργήσουν τα σιτάρια είναι πάρα πολύ υψηλά. Δεν δικαιολογείται μία τιμή λιγότερο από το κόστος της παραγωγής. Οι αγρότες ζητούν τη στήριξη της κυβέρνησης ώστε να παραμείνουν στα χωράφια τους. Αυτό που ακούγεται τώρα βέβαια είναι κάτι που θορυβεί τους αγρότες. Ελπίζουμε όμως να μην συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί αν συμβεί θα υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή στον κάμπο. Θεωρούμε ότι μια τιμή τουλάχιστον των 35 λεπτών θα είναι μια τιμή που θα πρέπει να ξεκινήσει η αγορά. Τουλάχιστον για να μπορέσουμε να μείνουμε και εμείς στα χωράφια μας, γιατί όπως προείπα, το κόστος ήταν δυσβάστατο και πάρα πολύ μεγάλο για να καλλιεργήσουμε αυτή τη φορά, με πάρα πολύ ακριβά λιπάσματα, πάρα πολύ ακριβό σπόρο. Ήδη, όπως τονίζουν, η ενεργειακή κρίση τους έχει οδηγήσει σε οικονομικό διέξοδο. Να έρθουμε τώρα στην εστίαση, καθώς θετικός είναι ο απολογισμός που κάνουν οι επαγγελματίες για το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Θετικός καταγράφεται ο απολογισμός για τον κλάδο της εστίασης στο νομό Μαγνησίας για το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Και σχετικές δηλώσεις παραχώρησε στον Άστρα ο πρόεδρος των καταστηματαρχών, κ. Στεφάνου. Τα μηνύματα πάντως είναι πολλά και από πλευράς των καταστηματαρχών της εστίασης το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι διανύσαμε ακόμη ένα καλό έτσι τρίμερο. Μπορεί να μην ήταν τόσο δυνατό σαν και προηγούμενο όσον αφορά την προσέλευση ξένου κόσμου εκτός Μαγνησίας από την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω όμως σε κάποια σημεία του πηλίου η πληρότητα ήταν σχεδόν 100%, ίσως και λίγο παρακάτω. Υπήρχε μια μεγάλη κίνηση μέσα στην πόλη. Από το Σάββατο κυρίως και μετά, γιατί ήταν το τρίμερο της Πρωτομαγιάς αυτή τη φορά, και δεν το συζητάμε, την Δευτέρα της Πρωτομαγιάς νομίζω ότι όλος ο κόσμος βγήκε έξω τόσο πολύ και ιδιαίτερα γιατί ο καιρός ήταν και πολύ καλός, σχετικά καλός,
προς τα παραθαλάσσια έτσι μέρη του Πηλίου, είτε νοτίου από πίσω, είτε μέχρι και την Μιλίνα Αργαλαστή, γιατί όχι. Έγινε ένας χαμός βέβαια και μια κυκλοφοριακή συμφόρηση με όλη τη σημασία της λέξης, μια μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται αυτή την ψυχαγωγία, χρειάζεται να βγει έξω, χρειάζεται έτσι λίγο να φτιάξει την ψυχολογία του, γιατί τα προβλήματα είναι καθημερινά, παραμένουν. Και αυτό που έχουμε τώρα έτσι μπροστά μας είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, θυμίζω την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, που νομίζω από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος και ελπίζουμε φέτος το 2023 το καλοκαίρι να είναι έστω λίγο καλύτερο από το περσινό και να πάνε όλα καλά, ώστε να μπορέσουμε και εμείς σαν εστίαση και ψυχαγωγία να λύσουμε κάποιες από τις υποχρεώσεις μας. Η περίοδος χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη για τους επιχειρηματίες που καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να διατηρήσουν εύρωστες τις επιχειρήσεις. Στις Σέρρες βρέθηκε χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, που μέσα από την ομιλία του κατέστησε ένοχο τον Καραμαλή στην υπόθεση των Ντεμπών, ενώ τόνισε ότι μέσα από την εκλογική αναμέτρηση επιχειρεί τη αλλαγή. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αναφορά στην τραγωδία των Ντεμπών σε ομιλία του ενόψει των εκλογών που έκανε χθες το βράδυ στις Σέρρες και εξαπέλυσε πειρά κατά του τέους Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, που παρατήθηκε μετά το μοιραίο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τόνισε ότι πρέπει να δοθεί απάντηση στο ερώτημα ποιανού ρουσφέτη ήταν ο μοιραίος σταθμάρχης. Είναι άδικο για τον σεραϊκό λαό να τον καταστήσει συνένοχο Κώστας Καραμαλής των Ντεμπών, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, απευθυνόμενος σε πολίτες των Σερών εν ώψη των εκλογών, και είπε πως τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο πρώην Υπουργός Υποδομών οφείλουν να απαντήσουν στον ελληνικό λαό σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα για τον σταθμάρχη. Το είχε απαξιωθεί, είναι άδικο. Άδικο για τους Σεραίους, άδικο για το σεραϊκό λαό. Θα θέλουν κάποιοι ο σεραϊκός λαός να είναι αυτός που θα ξεπλύνει μια μεγάλη τραγωδία. Ένα έγκλημα που δεν πρέπει να ξεχαστεί. Την τραγωδία των Ντεμπών. Είναι άδικο ο σεραϊκός λαός και ο νομός σας να μνημονεύεται σε αυτές τις εκλογές σε σχέση με τον Καραμαλή των Ντεμπών. Τιμώ τους συντηρητικούς ψηφοφόρους και τιμώ και την οικογένεια, την πολιτική αυτή που έχει δώσει σημαντικά πράγματα στον τόπο. Η οικογενειοκρατία μπορεί να μας οδηγήσει σε καταστάσεις που δεν είναι μόνο βαθιά συντηρητικές και άδικες, αλλά και επικίνδυνες. Οφείλει λοιπόν μια απάντηση ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και ο κύριος Καραμαλής που διεκδικεί την ψήφο των συμπολιτών σας και θέλει έναν ολόκληρο νομό να τον κάνει συνένοχο. Ποιανού ρουσφέτη ήταν τελικά αυτός ο μοιραίος σταθμάρχης? Ποιανού ρουσφέτη ήταν? Ανεκπαίδευτο. Θέλω λοιπόν σήμερα εδώ από τις Σέρρες να απευθυνθώ όχι μονάχα στους προοδευτικούς αλλά και στους συντηρητικούς πολίτες και να μιλήσω στην καρδιά ακόμα και των βέρων νεοδημοκρατών. Δεν τους αξίζει αυτή η εικόνα για την παράταξή τους που έχει τιμήσει τη χώρα. Είναι ντροπιαστική αυτή η εικόνα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε το βήμα. Το βήμα να στηρίξουμε το μέλλον. Το βήμα να στηρίξουμε τις ζωές των παιδιών τους. Το βήμα να στηρίξουμε τον νομό τους. Το βήμα της μεγάλης αλλαγής. Σε όλους εκείνους τους πολίτες, οι οποίοι λένε ως εδώ πια, χρειάζεται αυτός ο τόπος και η ζωή μας μια μεγάλη αλλαγή. Απευθύνομαι στους 450.000 νέους ψηφοφόρους, στους εργαζόμενους που είδαν τη ζωή τους να γίνεται λάστιχο χωρίς δικαιώματα. Και τους λέω, ο μόνος τρόπος για να έρθει η πολυπόθετη αλλαγή στη ζωή τους και τη διακυβέρνηση του τόπου είναι να ηττηθεί η νέα δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Πάμε τώρα στη Λάρισα, όπου είχαμε δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Η αστυνομία είχε πληροφορίες, τις οποίες εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Υποδιέθεσης Ασφάλειας Λάρισας δύο Έλληνες άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράβαση νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απίθεια και διατάρεξη της λειτουργίας υπηρεσίας. Επιπλέον, αναζητείται ένας ακόμη μεταπός άνδρας για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για διακίνηση ποσοτών κοκαίνης στην πόλη της Λάρισας και την απόκρυψή του στην οικία του ενός δράστη. Οι αστυνομικοί χθες το μεσημέρι τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν. Στη συνέχεια, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 28 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαίνης, επίσης αποξηραμένη κάναβη, μια ζυγαριά, ένα κινητό τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 70 ευρώ και ένα ροβόλο πιστόλι.
Ακολούθησε το βράδυ συνελήφθηκε ο δεύτερος άνδρας, ο οποίος μάλιστα αρνήθηκε να ελεγχθεί από τους αστυνομικούς, προβάλλοντας στενάρη αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο εισαγγελέα ποιμολητικών Λάρισσας. Προφυλακισμένος κρίθηκε ο 23χρονος από το Βόλο, που πιάστηκε από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών με σημαντική ποσότητα κοκαίνης. Τόσο ο ίδιος όσο και οι 20χρονοι που συνελήφθησαν μαζί δήλωσαν ότι δεν είναι χρήστες, με την εισαγγελία να διατάσσει την τοξικολογική εξέτασή τους. Δίχως να μιλά πολύ, ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα 23χρονος που συνελήφθη με την 20χρονη φίλη του για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών. Η 20χρονη αφέθηκε ελεύθερη με 3.000 ευρώ εγγύηση και περιοριστικούς όρους, ενώ ο 23χρονος, για τον οποίο οι κριτικές αρχές δεν πίστηκαν ότι είναι μόνο χρήστης, διέταξαν την προφυλάκησή του. Συνελήφθησαν στις 28 Απριλίου το απόγευμα από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών, ο 23χρονος και η 20χρονη. Ο μεν πρώτος για διακίνηση ναρκωτικών και η δεύτερη για κατοχή ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και αφού τον ακινητοποίησαν, διενήργησαν ομότυπη έρευνα στην οικία της 20χρονης φίλης του, όπου ήταν φιλοξενούμενος, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Μια νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαϊνής σε μορφή βράχου, βάρους 58,25 γραμμάριων. 39 φιξάκια με ποσότητες κοκαίνης συνολικού βάρους 32,97 γραμμάριων. Μια ζυγαριά ακριβίας. 30 ταμπλέτες άγνωστης χημικής σύνθεσης κατάλληλες για νόθευση κοκαίνης. 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.710 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας κατασχέθηκε και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα του δράστη. Η 20χρονη δήλωσε πάντως πως δεν κάνει χρήση και πως έχει εκφράσει πολλές φορές την αντίθεσή της για τη χρήση ουσιών από το φίλο της. Ο 23χρονος υποστήριξε πως δεν κάνει διακίνηση, αλλά είναι μόνο χρήστης και διατάχθηκε και για τους δύο τοξικολογική εξέταση. Και οι δύο πάντως υποστήριξαν πως πρώτη φορά είχαν στην κατοχή τους τόσο μεγάλη ποσότητα. Να έρθουμε τώρα στην εκλογική διαδικασία που έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο. Καθώς είχαμε νέα εκλογική αναμέτρηση 6 μήνες μετά την πρώτη. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα 696 μέλη ΔΕΠ για την ανάδειξη των 6 εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιούνται εκλογές για το Συμβούλιο Διοίκησης, καθώς η πρώτη φορά ήταν τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε και αναδείχθηκαν τα 6 εσωτερικά μέλη. Ωστόσο, μετά από 20 περίπου άγονες συνεδριάσεις, δεν κατορθώθηκε να αναδειχθεί πρίτανης. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διεξάγονται ξανά εκλογές, με σκοπό να αναδειχθούν τα 6 εσωτερικά μέλη, των οποίων η θητεία θα λήγει στις 31 Αυγούστου 2026. Αυτά τα 6 μέλη θα εκλέξουν στη συνέχεια άλλα 5 εξωτερικά μέλη και κατόπιν το 11-μελές Συμβούλιο Διοίκησης θα εκλέξει τον Πρίτανη, ο οποίος θα πρέπει να προέρχεται υποχρεωτικά από τα 6 εσωτερικά μέλη ΔΕΠ. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως το απόγευμα, οπότε και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Σήμερα, 3 Μαΐου, το Πανεπιστήμιο διενεργεί, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί τη δεύτερη φάση των εκλογών, των Πρετανικών, δεδομένου ότι στην πρώτη φάση οι εκλογές ήταν άγονες. Δεν κατάφεραν το Συμβούλιο, τα 6 μέλη του Συμβουλίου που προέκυψαν από τις προηγούμενες εκλογές. Δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν για να μπορέσουν να βγάλουν τα 5 εξωτερικά μέλη. Οπότε η διαδικασία βγήκε άγονη και σε αυτή τη φάση είμαστε ξανά εκ νέου για να αποφασίσουμε τα 6 μέλη τα εσωτερικά του Συμβουλίου, τα οποία στη συνέχεια θα εκλέξουν τα 5 εξωτερικά και τα 11 μέλη αυτά θα μπορέσουν, ελπίζουμε, να αποφασίσουν για το ποιος θα είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ελπίζουμε σε μεγάλη συμμετοχή, όπως ήταν και την προηγούμενη φορά, σε μεγάλη συμμετοχή των ανθρώπων του Πανεπιστημίου, των μελών ΔΕΠ, και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα μπορέσουμε να έχουμε ένα συμβούλιο εσωτερικών μελών το οποίο θα συνεννοηθεί για να μπορέσουμε να έχουμε μια ευτυχή κατάληξη ως προς την ολοκληρωμένη μάλλον σύσταση του Συμβουλίου Διοίκησης των 11 μελών. Οι εκλογές διενεργούνται ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΒΣ. Ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή ένα τριήμερο δράσεων και ενημερωτικών εκδηλώσεων για τη Μεσογειακή Ανεμία, εν ώψη και της Παγκόσμιας ημέρας που είναι στις 8 Μαΐου.
Τρίμερα δράσεων και εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν στη Λάρισα ξεκινώντας από την ερχόμενη Παρασκευή για την ενημέρωση σχετικά με τη Μεσογειακή Ανεμία εν όψη και της Παγκόσμιας ημέρας θαλασσεμίας που είναι 8 Μαΐου. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και η Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Ανεμίας διοργανώνει μια τριήμερη δράση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας που θα αφορά την ενημέρωση των πολιτών με τη διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού σχετικά με τη Μεσογειακή Ανεμία ή αλλιώς θαλασσεμία. Και ταυτόχρονα θα γίνεται εργαστηριακός έλεγχος για τη Μεσογειακή Ανεμία, όποιος ενδιαφέρεται να μάθει αν είναι φορέας ή όχι. Και πολύ σημαντική συμμετοχή θα έχει και, και το Κέντρο Αιμοδοσίας του νοσοκομείου, όπου εθελοντές θα δίνουν αίμα για την υποστήριξη των πασχόντων με Μεσογειακή Ανεμία, όπου η κύρια βάση της θεραπείας τους είναι η μετάγγιση αίματος. Η Θεσσαλία είναι μία από τις περιφέρειες της χώρας μας με υψηλά ποσοστά ασθενών, με τους ειδικούς να εξηγούν τους λόγους. Είναι κληρονομική πάθηση, οπότε κάποιοι λόγοι ευνόησαν την αύξηση του επιπολασμού στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ένα παράδειγμα είναι το θέμα της λίμνης Κάρλας και η ελονοσία που υπήρχε παλιότερα. Άτομα με δρεπανοκυταρική νόσο, δρεπανοκυταρική ανεμία, φορείς δηλαδή της δρεπανοκυταρικής ανεμίας, μπορούν να επιβιώσουν όσον αφορά την ελληνοσία και αυτό ήταν ένας λόγος που αυξήθηκε η συχνότητά τους, ο επιπολασμός της νόσου στον πληθυσμό. Οπότε, δεδομένου ότι αυξήθηκαν οι φορείς, μέσα από τους γάμους και τις γεννήσεις των παιδιών, αυξήθηκαν, έτσι έχουμε περισσότερους πάσχοντες. Η πρόληψη σώζει ζωές. Οι ειδικοί μας καλούν για προληπτικό έλεγχο, ώστε να διαφυλάσσουμε την υγεία μας. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία σε ό,τι αφορά την ανάδειξη του νέου Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η σημερινή διαδικασία έγινε για να εκλεγούν 6 μέλη από το 11 μελές Συμβούλιο. Εκλέγονται Χαράλαμπος Μπιλίνης, μένει εκτός Αθανάσιος Γιαννούκας από την ιατρική, αν δεν κάνω λάθος, και εκλέγονται επίσης εκτός από τον κύριο Μπιλίνη Ανδρέου Γεωργία, Θεοδωράκης Ιωάννης, Σταμούλης Γιώργος, Πάγκος Παντελεήμων, Εξαδάκτυλος Αθανάσιος. Είναι τα 6 μέλη που θα συνεδριάσουν για να επιλέξουν και τους άλλους 5, οι οποίοι θα είναι εκτός Πανεπιστημίου και θα αποτελέσουν το νέο 11 μελές Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα εκλέξουν και τον Πρίτανη. Τώρα, σημαντικά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τις βροχοπτώσεις το τελευταίο 24ωρο. Στα Τρίκαλα σήμερα είχαμε εντονότατη βροχόπτωση πριν από 2 ώρες, η οποία μετέτρεψε την πόλη ουσιαστικά σε θάλασσα. Να δούμε ποια είναι η πρόβλεψη του καιρού, καθώς τα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Επικαιροποιήθηκε το μεσημέρι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε την Τρίτη και το οποίο κάνει λόγο για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης. Συγκεκριμένα, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο. Πιο αναλυτικά, κατά τόπους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και από ισχυρούς ανέμους προβλέπονται σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την Ανατολική Στερεά και τη Δυτική και Βόρεια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες. Αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο, πλην της περιοχής της Κέρκυρας έως και το απόγευμα. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.